Λοιπόν, πρώτα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφήσατε τη δουλειά σας και ήρθατε για συμπαράσταση. Αυτό εμείς το λέμε αλληλεγγύη. Οι άλλοι μάλλον δεν ξέρουν και τι σημαίνει λέξη. Γι' αυτό ιδιαίτερα τη χρηστή μας νεολαία την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήρθε πρωί-πρωί, θα έχετε διαβάσει τον Προμηθέα Δεσμότη, το κράτος και η βία. Και 6,5 ώρα με ξύπνησαν, 6,5 ώρα το χειμώνα είναι βράδυ. Τρόμαξα λιγάκι και μου λένε γρήγορα, τι, λες και είχαν πιάσει κανένα μεγάλο ληστή. Σήμερα έγινε ένα ακόμα έγκλημα ενάντια στο λαό. Η αστυνομία, δεκάδες αστυνομικοί, παίζοντας ουσιαστικά το ρόλο του μπράβου για τα φαντς και τα κοράκια των τραπεζών, έβγαλε από το σπίτι του, πέταξε στο δρόμο έναν 70χρονο άνθρωπο με προβλήματα υγείας. Γιατί δεν κατάφερε να πληρώσει τα χιλιάδες ευρώ που του ζητούσαν για το σπίτι του. Γιατί σήμερα που όλοι μας στενάζουμε λόγω της ακρίβειας, λόγω των χαμηλών μισθών, λόγω των συντάξεων ψίχουλα, θεώρησε το κράτος μέσα από την αστυνομία ότι καλύτερα ένας άνθρωπος να κρυώνει παρά να χάσουν λίγες μέρες οι ιδιοκτήτες και τα φαντς τα λεφτά τους. Ο λαός έχει την απάντηση με την αλληλεγγύη του, με την αγωνιστικότητά του. Στο δρόμο θα χτυπήσουμε ενάντια σε αυτούς τους νόμους. Γιατί αυτοί οι νόμοι έρχονται σε μας, έρχονται στα παιδιά μας. Θα συνεχίσουμε μέχρι να σταματήσει αυτή η ξεφτύλα, άνθρωποι να χάνουν τα σπίτια τους, να μένουν στο δρόμο για να αυγατέμουν τα κέρδη των λίγων. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε, οργανωνόμαστε. Η γειτονιά θα πρέπει να πει μπροστά και σε αυτή την περίπτωση και σε κάθε άλλη περίπτωση να μην επιτρέψουμε κανένα σπίτι μας στα χέρια τραπεζίτη. Συνεχίζουμε, θα δώσουμε την απάντησή μας όπως εμείς ξέρουμε. Θα πρέπει να τώρα, εδώ και τώρα, η αλληλεγγύη να εκφραστεί από εργατικά σωματεία, από φοιτητικούς συλλόγους, από μαζικούς φορείς. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να γυρίσει στο σπίτι του.